του Γιώργου του Μαρίνου ολοκληρωμένα αποτυπώνει τις θέσεις μας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και γιατί νομίζω ότι και οι φορείς τοποθετήθηκαν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια, κατά τη γνώμη μας, να παρερμηνευτούν τα αιτήματα, οι διεκδικήσεις για τις οποίες παρεμπιπτόντως παλεύουν οργανωμένα πλέον, και αυτό θα είναι στοιχείο του επόμενου διαστήματος και θα σας εξηγήσω γιατί θα είναι στοιχείο. Ωστόσο, θέλω να πω ότι ο κύριος Μπένος, παρά την προσπάθεια που έκανε να ξεκινήσει τη συζήτηση έχοντας μπροστά του λευκό χαρτί, δεν μπορεί. Αποκαλύπτεται ότι δεν υπάρχει λευκό χαρτί και θα σας εξηγήσω γιατί. Όλο τούτο εδώ το σχήμα το οποίο μας περιέγραψε προηγούμενα, οι συνέργειες, οι δράσεις, το ποιος αναλαμβάνει τις μελέτες, τους άξονες τους οποίους κινείται, τους έχει περιγράψει ο κύριος Μητσοτάκης την τρίτη μέρα της φωτιάς. Πανέκυγε η φωτιά στην Εύβοια. Τους βασικούς άξονες τους είχε περιγράψει. Μάλιστα, αιτιολόγησε την εισδοχή των χορηγών στην περίπτωση της Εύβοιας, λέγοντας ότι αυτό θα επισπεύσει τις διαδικασίες. Μάλιστα, αυτή την επιχειρηματολογία τη χρησιμοποιεί πολύ και η περιφέρεια. Και φυσικά, όλα τούτα εδώ αποτυπώνουν στο μέγιστο βαθμό, και αν έφευγε αυτό εδώ και έδειχνατε τον πρώτο πίνακα στον οποίο υπάρχει, θα σας απεδείχνει πού τελικά καταλήγει. Γιατί βεβαίως ξεκινάει από ορισμένα βασικά στοιχεία, όπως είναι τα άμεσα. Είναι το προηγούμενο που αναφέρατε σε σχέση με το ποια είναι τα άμεσα, οι τρεις άξονες. Άμεσα, κάποιες προτεραιότητες. Ναι, προτεραιότητες και τα λοιπά, και έρχεται στο άμεσα ακριβώς προτεραιότητες και καταλήγει στο τελευταίο στάδιο. Μεταβατική περίοδος, ναι, και τα λοιπά. Τι δείχνει? Δείχνει τις αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν. Στα άμεσα. Δεν μπορεί να λέμε ότι στα άμεσα έχουμε κενό λευκό χαρτί μπροστά μας, την ίδια ώρα που υπάρχει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ή θα τοποθετηθούμε ενάντια σε αυτή την πράξη ολοσχερός και όχι με τις μικροβελτιώσεις της, ή θα την αποδεχθούμε ως τέτοια και θα κάνουμε κάποιες μικροβελτιώσεις που θα καταλήγουν στο εξής. Κύριε Μπένο, εδώ ο κανονισμός του ΕΛΓΑ λέει ότι ένας κτηνοτρόφος, αν χάσει 29 και όχι 31 πρόβατα, δεν αποζημιώνεται. Αυτό θα το καταργήσετε? Γιατί αν δεν συζητήσουμε επ' αυτής της βάσεως, τότε αυτός που είχε 5 κυψέλες και όχι 6, δεν αποζημιώνεται. Όπως επίσης και ο ελαιοπαραγωγός, ο οποίος έχει 300 ρίζες ελιές, δεν θα μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει, γιατί το εισόδημα που του δίνεται στον χρόνο δεν φτάνει για τις ασφαλιστικές εισφορές ούτε του ίδιου ούτε της γυναίκας του. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση τα ζούνε. Τα ζουν τώρα, στο άμεσο. Και αν αυτό δεν το αντιληφθείτε και δεν προχωρήσουμε και πούμε ότι αυτό το λευκό χαρτί που έχουμε μπροστά μας πρέπει να το καταγράψουμε ως κατάργηση της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου, ξεκινάμε από λάθος βάση. Εμείς ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση. Και πάμε στο παρακάτω. Τα υπόλοιπα που περιγράφουν τον επόμενο πίνακα. Πού καταλήγουν? Καταλήγουν στο επιχειρήν. Εκεί φτάνουν. Ξεκινάνε από οπουδήποτε και καταλήγουν στο επιχειρήν. Τι βλέπουμε εμείς? Θα σας πούμε ξεκάθαρα. Βλέπουμε πεδίο δράσης λαμπρό για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και μάλιστα το πρώτο διάστημα, σήμερα δεν πολύ ακούστηκε, ακούστηκε μια παράφραση, ακουγόταν η φράση «καταστροφή ίσον ευκαιρία». Σήμερα έγινε στη λίγο συγκυρία. Το ο κ. Σπάνος προηγούμενα. Ευκαιρία. Δηλαδή, αυτός ο φυσικός πλούτος, το φυσικό κάλος που υπήρχε εδώ στην Εύβοια, αποτελεί καταστροφή του ευκαιρία. Μα νομίζω ότι είναι η πιο φοβερή αντίφαση που έχω ακούσει. Και ως τέτοια, πολιτικά εγώ την ερμηνεύω. Και όχι μόνο την ερμηνεύω, την εξηγώ και δίνω και την προέκτασή της. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι πραγματικά ευκαιρία για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει ξαναγίνει αυτό? Βεβαίως. Παντού. Όπου υπάρχει καταστροφή στον καπιταλιστικό κόσμο, από εκεί πέρα δημιουργούνται ευκαιρίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Και γιατί είναι ευκαιρίες? Γιατί φανταστείτε ότι για το δάσος που δεν έχει καεί, δεν κουβεντιάζουμε, δεν λέμε ότι τώρα, σήμερα πρέπει να πάρουν μέτρα άμεσης αντιμετώπισης με αντιπυρικές ζώνες, με τον καθαρισμό που πρέπει να γίνει. Γιατί δεν το κουβεντιάζουμε αυτό? Γιατί και εκείνο θα αποτελεί του χρόνου ευκαιρία. Γιατί το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σε σχέση με την προστασία των δασών είναι τέτοιο που οδηγεί στις πυρκαγιές. Και αν θέλετε, απορρίψτε το θέμα. Η ζωή έχει αποδείξει. Και αυτή είναι η κατάσταση. Με βάση αυτά, εμείς λέμε το εξής. Ότι τα αιτήματα των ανθρώπων του Μόχου, της περιοχής εδώ, είναι αιτήματα τα οποία έχονται σε ευθεία σύγκρουση με την πολιτική την οποία θα υλοποιήσετε. Αντικειμενικά θα συγκρουστούμε. Ξέρετε όμως ποιο είναι το καλό?
Και ποιο είναι το ελπιδοφόρο σε αυτή την περίπτωση? Ότι η σύγκρουση αυτή θα γίνει με οργανωμένο τρόπο. Γιατί οι κάτοικοι δεν έχουν οργανωθεί. Και πιστεύουμε σε αυτή την οργάνωση. Εμείς θα επιδιώξουμε και θα συμβάλλουμε σε αυτή την οργάνωση ακόμα περισσότερο. Γιατί? Για να μείνει το σύνθημα «μένουμε στον τόπο μας», θα πρέπει να παλέψει αυτός ο κόσμος. Και θα πρέπει να παλέψει με νύχια και με δόντια. Και αυτό δεν θα τους το παρέτε. Όσο και αν προσπαθείτε σήμερα, με το ωραίο σας ύφος, το μελιστάλλο κλπ., να μπορέσετε να φέρετε λίγο βόλτα. Το πιάνουμε εμείς αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε όπως το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ.